Σηκώθηκε και έφυγε, όπως ήταν αναμενόμενο, ο διορισμένος υπουργός των λάθρομεταναστών, που δεν πήρε καμία ψήφο από τον ελληνικό λαό, διορίστηκε και μπήκε μέσα στη Βουλή και διοικεί τη χώρα και κρύφτηκε, όπως κρύβεται κάθε φορά που ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο η Χρυσή Αυγή. Γι' αυτό το εθνικό έγκλημα που τελείται με τους λάθρομετανάστες και μας αποστέλει αυτά τα άθλια εδώ πέρα χειρόγραφα, αυτά τα άθλια έγγραφα, όπου λέει ότι δεν συνδιαλέγονται με τον ρατσισμό οι ΣΥΡΙΖΕΙ υπουργοί. Μας στέλνουν αυτά τα κατάπτυστα έγγραφα και κρύβονται και ο υπουργός και ο Τσίπρας, γιατί έχουν εγκληματίσει σε βάρος της Ελλάδος. Καλά έκανε λοιπόν και κρύφτηκε και σήμερα. Να μας απαλλάξετε γενικότερα, ζητάμε, από αυτή τη θλιβερή παρουσία σας, από αυτές τις αθλειότητες, από το ρατσισμό σας σε βάρος των Ελλήνων πολιτών. Να πάει, να ντρέπεστε εσείς να ντρέπεστε Κασιδιάρη, που ξεπουλήσατε την Ελλάδα. Κύριε Κασιδιάρη, ντροπή σας παρακαλώ, εσάς που έχετε Κασιδιάρη, κάνει την Ελλάδα αποθήκη από Κασιδιάρη, εσύ πρέπει να ντρέπεστε. Είναι απαράδεκτο. Εσύ είσαι ο πουλημένος. Σας παρακαλώ, εσύ κύριε Κασιδιάρη. Εσύ είσαι ο πουλημένος και ο γελίος. Εσείς προδώσατε τη χώρα, κύριε, και δεν υπουργέ, έχετε κανένα δικαίωμα. Κύριε Κασιδιάρη, να μην κύριε μέσα εξευτελισμένοι. Κύριε Κασιδιάρη, αφήστε τους χαρακτηρισμούς, περιοριστείτε στο αντικείμενο της επερώτησης. Ο υπουργός σας στο Ταϊκβοντό να κάνει παρέα στους Πακιστανούς και να μας αδειάσει τη γωνιά. Καλά έκανε και σηκώθηκε και έφυγε. Διότι όλα αυτά που κάνετε, όλα αυτά που κάνετε είναι παράνομα. Όταν παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ. Δεν είναι, σας παρακαλώ. Δεν είναι κύριε Κασιδιάρη. Κύριε Κασιδιάρη, με ακούτε. Ακούτε. Καλός ο άνθρωπος είναι ίδιος. Θα διακόψω, θα κλείσω το μικρόφωνο. Πρόεδε, σας παρακαλώ πολύ. Σας απευθύνω το λόγο. Σας απευθύνω το λόγο. Σας ζητώ κάτι. Μα δεν σέβεστε ούτε το Προεδρείο. Όσο προδίδεται. Μα ούτε το Προεδρείο δεν σέβεστε. Αυτή η χώρα ξεπουλιέται. Εμείς θα ακούτε τους τόνους και θα λέμε την αλήθεια. Με ακούτε, κύριε Κασιδιάρη. Εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχει. Με ακούτε, σας παρακαλώ. Ένας ρατσισμός σε βάρος. Σας μιλώ ευγενικά. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θέλει να κάνει την Ελλάδα γκέτο λαθρομεταναστών. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θέλει να κάνει τον Έλληνα μειοψηφία μέσα σε αυτή τη χώρα. Και αυτό το έσχος δεν θα περάσει. Και θα φροντίσει για αυτό η Χρυσή Αυγή. Γιατί η Χρυσή Αυγή σήμερα είναι η μοναδική φωνή. Η μοναδική φωνή που λέει δυνατά αυτό που θέλει να πει κάθε πολίτης. Έλεγε ο Τσίπρας προηγουμένως ότι δεν αντιδρά κανείς στην ΚΟ, λέει, τα δέχονται όλοι αυτά που γίνονται. Να ρωτήσει τον Καμένο τι έγινε όταν πήγε στην ΚΟ. Να ρωτήσει τον Αβραμόπουλο που τους κάνανε ομελέτα οι κάτοικοι. Να ρωτήσει όλους αυτούς οι οποίοι προδίδουν αυτή τη χώρα, οι οποίοι κρύβονται από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις σε βάρος της Ελλάδος. Έχουν προσκυνήσει τη γερμανική οικονομική ολιγαρχία, διότι όπως ξέρετε πολύ καλά, η Μέρκελ είναι αυτή η οποία επέβαλε, παίζοντας το παιχνίδι των γερμανών βιομηχάνων, να ξεκινήσουν αυτές οι ροές των λαθρομεταναστών μέσω Ελλάδος και να πάνε στη Βόρεια Ευρώπη. Και σήμερα μετατρέπουν την Ελλάδα σε αυτό που είπε ο Τσίπρας, σε αποθήκη. Αν το έλεγα εγώ, θα με κατακρίνατε. Ένας άλλος ΣΥΡΙΖΕΟΣ είχε πει για ψητούς Μαροκινούς. Αν χρησιμοποιούσε Χρυσή Αυγή αυτή τη φρασιολογία, θα βγαίνατε όλοι και θα λέγατε: κάντε τους μια άρση ασυλίας με τον αντιρατσιστικό νόμο. Τώρα που τα λέει αυτά η κυβέρνηση και ήταν αληθής ο λόγος αυτός, αποθήκη θέλετε να γίνει η Ελλάδα. Αποθήκη εκατομμυρίων λαθρομεταναστών, γιατί μετά θα είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να ξεπουληθεί η χώρα, να ξεπουληθούν οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της πατρίδας μας. Σε μια Ευρώπη η οποία δίνει 3 δισεκατομμύρια ευρώ στους Τούρκους, πληρώνουμε τους Τούρκους αυτή τη στιγμή 3 δισεκατομμύρια ευρώ για να στέλνουν εκατομμύρια λαθρομετανάστες μέσα στην Ελλάδα. Κλειστά σύνορα λοιπόν, αυτή είναι η λύση. Να κλείσουν επιτέλους τα σύνορα και μην μιλήσετε για ανθρωπισμό, γιατί είστε ψευτοανθρωπιστές, γιατί με τη δική σας πολιτική πνίγονται τα ανήλικα παιδάκια στο Αιγαίο. Αν υπήρχε η πολιτική των ανοιχτών, των κλειστών σύνορων, τότε θα παρέμεναν όλοι αυτοί στην Τουρκία. Στα παράλια της Τουρκίας, όπου ούτε πόλεμος υπάρχει ούτε κανένα πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Παίζετε το παιχνίδι των Αμερικανών, οι οποίοι δημιούργησαν το πρόβλημα, οι οποίοι με τους πολέμους οδήγησαν εκατομμύρια ανθρώπους στον δρόμο της προσφυγιάς και της λαθρομετανάστευσης, εάν θέλετε. Παίζετε το παιχνίδι όλων αυτών των ξένων δυνάμεων που έχουν στόχο την υποδούλωση αυτή τη πατρίδα. Ο ανθρωπισμός σας λοιπόν είναι ψεύτικος και αυτό το καταγγέλει η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή ζητάει το αυτονόητο. Ζητάει σε αυτή τη χώρα επιτέλους να εφαρμοστεί νομοθεσία. Και τι λέει ο νόμος? Το αντίθετο από αυτό που κάνει ο Τσίπρας. Ο νόμος στην Ελλάδα λέει πως όποιος εισέρχεται παράνομα στην επικράτειά μας πρέπει να επαναπροωθείται στη χώρα προέλευσής του. Και εμφανίζεται εδώ ο άνθρωπος αυτός που θέλει να λέγεται πρωθυπουργός και λέει ότι είναι παράνομες οι επαναπροωθήσεις. Πού ακούστηκε κάτι τέτοιο? Σε ποιους νομίζει ότι απευθύνεται, σε κάφρους? Οι επαναπροωθήσεις και οι απελάσεις των λαθρομεταναστών είναι το μόνο νόμιμο μέσο το οποίο πρέπει να επιβληθεί για να απαλλαγεί η πατρίδα μας από αυτή την αγχώνη της λαθρομετανάστευσης. Αλλά, όπως προείπα, είστε ρατσιστές σε βάρος των Ελλήνων. Φτάσατε στο σημείο να κάνετε
το Υπουργείο Δικαιοσύνης ένα νόμο και όποιος δίνει τρόφιμα σε Έλληνες πολίτες να πηγαίνει κατηγορούμενος στον εισαγγελέα. Εσείς που δεν έχετε δώσει τίποτα στους Έλληνες πολίτες, τα έχετε πάρει όλα από τους Έλληνες πολίτες, κατηγορείτε εμάς, επειδή όταν είχαμε μια κρατική χρηματοδότηση, την επιστρέψαμε στον Έλληνα πολίτη μέσω των συστητίων. Αυτή την πολιτική σας καταγγέλουμε, γι' αυτό το λόγο και σας βλέπουμε εξάπτεστε, τρελαίνεστε, αρρωσταίνετε πολλές φορές όταν μιλάνε σε αυτό το βήμα οι εκπρόσωποι της Χρύσης Αυγής, διότι φοβάστε την αλήθεια, φοβάστε τον έλεγχο ενάντια σε όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία κάνετε κατά της Ελλάδος. Το πρόσφατο παράδειγμα της Γαλλίας απέδειξε ότι ο πολυπολιτισμός τον οποίο ευαγγελίζεστε έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει. Πολυπολιτισμικό μοντέλο σε ευρωπαϊκά έθνη και κράτη δεν υπάρχει. Στη Γαλλία το Εθνικιστικό Κόμμα έγινε πρώτο κόμμα. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και με τη Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα. Μόνο που εμείς δεν θα σας επιτρέψουμε να κάνετε την Ελλάδα Γαλλία. Η Ελλάδα θα παραμείνει κυρίαρχο εθνικό κράτος, όσο και αν αντιμάχονται αυτή την πραγματικότητα οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης, οι οποίες εκφράζονται από όλα τα κόμματα της Βουλής. Μην αδικήσω τη Νέα Δημοκρατία, που σήμερα κάνει την ευαίσθητη δήθεν για το θέμα των λαθρομεταναστών, από το 1992 με το Σαμαρά που ξεκίνησε και έβαλε όλο το αλβαναριό μέσα στην Ελλάδα. Καταλήξαμε στον Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος έλεγε: είμαστε υπερήφανοι που έρχεστε τα εκατομμύρια από το Πακιστάν και τον Μπαγκλαντές. Όλο το πολιτικό σύστημα λοιπόν, σε βάρος της πατρίδας μας, πολύ καλά το είπε ο Τσίπρας σήμερα, συμφωνώ μαζί του, να ενωθούν όλες οι πτέρυγες της Βουλής, από άκρα αριστερά μέχρι άκρα δεξιά, για να αντιμετωπίσουν τη Χρυσή Αυγή. Να ομονοήσουν στο θέμα των λαθρομεταναστών όλες οι πτέρυγες της Βουλής, όπως κάνουν συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια, σε βάρος της Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή λοιπόν εναντίον όλων συνεχίζει αυτόν τον αγώνα και εμείς θα είμαστε οι τελικοί νικητές, γιατί είμαστε οι μόνοι που αγωνιζόμαστε για μια μεγάλη και ελεύθερη Ελλάδα.